έχω για παρέα μου μια στρίγλα κι άλλες δυο για συντροφιά. Κι άμα το κεφάλι μου γυρίσω θα μου έρθει κι άλλη απ' τη γωνιά. Γεια σας. Είχαμε να βρεθούμε 15-16 χρόνια αφού του έκλεισε η ομάδα και ένιωθα την ανάγκη να επαναπροσδιοριστώ, να δω όλα αυτά τα χρόνια ποια ήταν η πορεία τους, ποια ήταν η δική μου η πορεία, αν αλλάξαμε κάτι, αν μας άλλαξε σε κάτι αυτή η συμμετοχή μας στην ομάδα, πού βρισκόμασταν και τι κάναμε. Την εποχή εκείνη κάναμε την επανάστασή μας. Πιστεύαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη γυναικεία μοίρα. Βλέπω εκεί 5-6 γυναίκες, εσείς όλες κάτω σε κάτι μαξιλάρια, εφημερίδες, δεν είχε ακόμη έπιπλα. Μενόμενες και η αδικία και η κοινωνία και αυτά. Εγώ τότε ήμουν 18,5. Μαγεύτηκα. Αμφισβητούσαμε τη δομή και το θεσμό της οικογένειας και καλά κάναμε, λέω εγώ τώρα. Τίποτα, ούτε από αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο, ούτε από αυτά που διάβαζα. Με έπειθε ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Και έτσι βρεθήκαμε πραγματικά όλες, όλες οι αποχρώσεις. Και η προϋπόθεση ήταν μία, να μπορούμε όλες να εκφραστούμε. Και αυτό το κράτησε η Κατίνα. Καταφέραμε να συσπηρώσουμε τόσο κόσμο και να κάνουμε ένα γυναικείο φεστιβάλ που δεν είχε ξαναγίνει και να έρθουν από την Ολλανδία οι Μέλεμπελ να τραγουδάει η Βενετσάνου, πάρα πολλές ομιλίες, εκδηλώσεις, happenings. Θυμάμαι πόσο δύσκολο ήταν όταν συζητούσαμε κάποιες περιπτώσεις κακοποίησης και θυμάμαι πόσο πολύ χαιρόμασταν όταν τελικά καταφέρναμε κάτι. Γιατί μέσα από τη SOS γραμμή πιστεύω ότι βοηθήσαμε αρκετές γυναίκες και ήταν κάτι πάρα πολύ χαρούμενο για μας, ήταν ότι όντως αξίζει αυτό που κάνουμε. Και δώσαμε κάτι στον όρο Κατίνα, μια θετική σημασία. Είμαστε λοιπόν όλες Κατίνες.